και έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κοινό αόρατο εχθρό. Πιστεύω ότι το δημοσιονομικό πακέτο το οποίο ήδη έχουμε ετοιμάσει, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από τα άλλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι προτάσεις των κομμάτων. Ακόμα και αυτές τις οποίες λάβαμε τις τελευταίες μέρες. Άρα θεωρώ ότι ευελπιστώ και προσδοκώ ότι ομόφωνα συλλογική η πολιτεία θα εγκρίνει αυτό το πακέτο από τη Βουλή. Πέραν τούτου, έχω ενημερώσει την πολιτική ηγεσία ότι την επόμενη εβδομάδα προτίθεμαι να ετοιμάσω ένα πακέτο με μέτρα τόνωσης της ρευστότητας. Τόνωσης της ρευστότητας στους μικρομεσαίους, στις επιχειρήσεις. Είτε μέσω εγγυημένα δάνεια, είτε μέσω επιδότησης στόκων, είτε ένα συνδυασμό και των δύο. Για αυτό το σκοπό θα διαβουλευτούμε και με τον τραπεζικό τομέα. Με τον τραπεζικό τομέα για να διασφαλίσουμε ότι και αυτός θα εκμεταλλευτεί την ευελιξία η οποία του παρέχεται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και η προσπάθεια είναι να κατατεθούν και τα δύο, ή να ψηφιστούν καλύτερα και τα δύο, γιατί το δημοσιονομικό κομμάτι το έχουμε ήδη καταθέσει στη Βουλή, να ψηφιστούν και τα δύο ταυτόχρονα αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα είναι από τα πιο δυνατά πακέτα στήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θέλω να πιστεύω ότι χρησιμοποιούμε πολύ σωστά τα εφόδια τα οποία έχουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Αυτή την κρίση η οποία όμως χαρακτηρίζεται με ένα μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας και όσον αφορά το βάθος και όσον αφορά τη διάρκεια της. Μια κρίση τις οποίες οι οικονομικές επιπτώσεις εξαρτούνται σχεδόν σε απόλυτο βαθμό από τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται και αλλάζουν καθημερινά και αφορούν τον περιορισμό για θέματα δημόσιας υγείας. Έτσι, αντιδρούμε και το θετικό είναι ότι αντιδρούμε με την πιο μεγάλη συνένεση σε επίπεδο πολιτικού κόσμου και κομμάτων. Ευχαριστώ. Δημήτρη Χατζηιωσήφ, ο οποίος περιμένει στο κέντρο διαχείρισης Στη Λάρνακα, στο κέντρο διαχείρισης Δήνων. Ναι, Δημήτρη.